Κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας που θεωρώ ότι είναι λάθος πέρα για πέρα. Εκτίθεται η περιφέρεια. Ανεπανόρθωτα. Αυτή τη στιγμή απέναντι στους Δήμους έπρεπε να είναι Τέρνα. Όχι περιφέρεια. Είναι λάθος. Το έχω πει και κατηδίαν, το έχω πει και δυνατά, το έχω πει και δημόσια. Δεν έχει κανένα λόγο η περιφέρεια να υποστηρίζει συμφέροντα 33 ετών, να υποστηρίζει τιμές πάνω από 100 ευρώ, να υποστηρίζει τα σύνυπτα να είναι ποιοτική σύνθεση, δηλαδή των απορριμμάτων. Δεν τα θέλουν τα απορρίμματα όταν είναι ξεδιαλεγμένα. Θέλουμε να είναι σύνυπτα. Να έχουμε μέσα μέταλλο, γυαλί, να έχουμε όλα εκείνα που πρέπει και τα οποία θα βγάλουμε χρήματα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσουμε στον κόσμο και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ και το έχουν κάνει πολύ σωστά μέχρι σήμερα. Ο κόσμος δεν είναι υποψιασμένος. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι από αυτό που συζητάμε εμείς θα είναι τρεις φορές επάνω τα τέλη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει ένας εκνευρισμός. Γιατί? Εκνευρισμό έχει κάποιος όταν χάνει κάτι. Εκνευρισμό δεν πρέπει να έχει κάποιος όταν κερδίζεται κάτι για αυτούς τους οποίους θεωρεί ότι υπηρετεί. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο λόγος είναι μια εξίσωση. Χ συν ψ ίσον μηδέν. Από εδώ μπαίνουν τα επιχειρήματα και από εκεί το αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος. Είτε δικανικός λόγος είναι αυτός, είτε πολιτικός λόγος είναι αυτός, είτε οποιοδήποτε λόγος είναι αυτός. Για να δούμε τα επιχειρήματα ένα-ένα. Ποια είναι τα επιχειρήματα που μπαίνουν από τη μία πλευρά? Όχι εγγυημένες ποσότητες. Δεν θα μας πεις ότι αν αύριο το πρωί σταματήσουμε να τρώμε, θα πρέπει τέτοια καλά να έχουμε σκουπίδια και να πληρώνουμε την Τέρνα για 33 χρόνια. Αυτό είναι τρελό. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί μια τέτοια άποψη? Θα πληρώνουμε όσα έχουμε. Δεύτερον, γιατί να πληρώνω 100 ευρώ ή 85 ευρώ ή 90 ευρώ ή 120 ευρώ και αυτές οι τιμές είναι που θα πηγαίνουν τα σκουπίδια και να μην πληρώνω κάτω από 46 ευρώ? Γιατί? Γιατί? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά και λέει όχι, δεν θα το κάνετε έτσι? Και ποιος είναι ο στόχος του? Και ποιος είναι ο σκοπός του? Ακούστε. Ο πιο χαζός άνθρωπος είναι αυτός που πιστεύει ότι οι άλλοι είναι χαζοί. Ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχουν χαζοί. Τώρα πια είναι όλοι υποψιασμένοι. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται και τι παιχνίδια παίζουν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε για αυτό το λαό που ψηφίζει εμάς, ψηφίζει την περιφέρεια, ψηφίζει την κυβέρνηση, ψηφίζει και την Ευρωβουλή. Ο ίδιος λαός είναι, εσείς. Όλους εμάς, εσείς μας ψηφίζετε. Δεν αποφασίζουμε εμείς για έναν άλλο λαό, εκείνοι για έναν άλλο λαό και οι άλλοι για έναν άλλο λαό. Όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε για τον ίδιο λαό. Και εμείς τι λέμε? Και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν υπάρχει επιχειρηματολογία απέναντι σε αυτά τα οποία λέμε. Καμία επιχειρηματολογία. Πιστέψτε με. Εμείς θέλουμε να είμαστε φίλοι με την περιφέρεια. Υπάρχει. Παρακαλώ, κύριε. Υπάρχει επιχειρηματολογία από μένα. Από μένα? Από μένα. Εγώ συμφωνούμε λοιπόν. Συμφωνούμε λοιπόν. Και συμφωνούμε λοιπόν. Ναι, μετά θα με ρωτήσετε. Θα τελειώσω τη σκέψη και θα με ρωτήσετε μετά. Θα με ρωτήσετε μετά. Ακούστε κύριοι και κυρίες. Καταλαβαίνω ότι μπορεί εμείς οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων που έχουμε αν θέλετε και τις μεγαλύτερες ποσότητες να στεναχωρούμε και να ενοχλούμε κάποιους. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε τελεσμένα γεγονότα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε de facto ότι έτσι είναι. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έχουμε παραθέσει όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις απόψεις και με πολύ διακριτικό τρόπο προχωράμε να κάνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Βρίσκουμε εμπόδια συνεχώς μπροστά μας. Για τις αδειοδοτήσεις των χώρων, που αυτό έπρεπε να είναι αυτονόητο, βρίσκουμε εμπόδια μπροστά μας από ανθρώπους οι οποίοι αμήνονται και δεν είναι άνθρωποι των εταιριών, που θα ήταν ουσιαστικός λόγος να κάνουν μια τέτοια επίθεση απέναντι τους, γιατί χάνουν το ψωμί τους, χάνουν τη δουλειά τους, χάνουν τα λεφτά τους, χάνουν τα εγγυημένα τους για 33 χρόνια, χάνουν τα σύννεφά τους,
Χάνουν. Ακούστε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που λέμε εμείς. Και δεν έχει εγγυημένες ποσότητες. Δεν έχει 33 χρόνια. Είναι η δήμαρχή σας, που σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι ένας άλλος. Σήμερα είναι ο Αλέκος, αύριο θα είναι ένας άλλος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάρουν όμως ένα γραμμάτιο, το οποίο θα είναι μάλλον ένα μάτσο γραμμάτια, τα οποία θα πρέπει να πάνε να πληρώνουν, που θα τα έχουμε υπογράψει εμείς και ως συνέχεια που έχει πάντα και η Δημοτική Αρχή και όλη η εξουσία έχει συνέχεια, θα πρέπει να τα πληρώνει ο Κοσμάκης αγόγιστα αυτά τα λεφτά, γιατί εσείς δεν μας το επιτρέπετε αυτό να το κάνουμε. Πώς πας ρε και υπογράφεις 33 χρόνια. Ποιο ρώτησες. Με ρώτησες εμένα. Εγώ προτίθεμαι να κάνω ένα δημοψήφισμα στο Δήμο μου. Να καλέσω όλους τους δημότες και να τους δείξω δύο χαρτιά. Από τη μια μεριά με τη διαχείριση τη δική μας και από την άλλη μεριά με τη διαχείριση που ευαγγελίζεται υπέρνα, δηλαδή η ΣΔΗΝ με την περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο καθένας, αν θέλει κάποιος να πληρώνει για 33 χρόνια, να ψηφίσει. Εάν θέλει να πληρώνει 100 ευρώ, να ψηφίσει. Και από την άλλη μεριά, αν θέλει να κάνουμε εμείς τη διαχείριση με κάτω από 45 ευρώ χρήματα και να μην υπάρχουν εγγυημένες ποσότητες ή τέτοια πράγματα, να δούμε. Και να δούμε τι θα βγάλει το κουτί. Να δούμε πώς είναι τρελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.